Η νέα ανθρωπιστική τραγωδία με εκατοντάδες νεκρούς στα νυχτά της Λαμπετούζα μας γεμίζει θλίψη και ανησυχία. Κανένας μας δεν μπορεί να μένει απαθής όταν εκατοντάδες ψυχές χάνονται στη Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επικαλείται την υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής αν δεν κινητοποιηθεί για να σταματήσει άμεσα αυτή η συνεχιζόμενη τραγωδία. Να σταματήσει η Μεσόγειος να είναι μια θάλασσα νεκροταφείο και οι ευρωπαϊκές χώρες του Μεσογειακού Νότου αποθήκες ανθρώπινων ψυχών. Η Μεσόγειος ήταν και πρέπει να ξαναγίνει μόνο κοιτίδα πολιτισμού, εμπορίου, επικοινωνίας, ανθρωπιάς. Απευθύνω επίγουσα έκκληση στις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Ένα σχέδιο που πρέπει να κινηθεί σε τρία επίπεδα. Πρώτον, αναβάθμιση των δομών διαχείρισης της μετανάστευσης και της έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο. Δεύτερον, στήριξη των ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών που υποδέχονται ένα κύμα μεταναστών και προσφύγων πολύ μεγαλύτερο από τις δυνατότητές τους, με δίκαιη κατανομή των βαρών σε επίπεδο οικονομικής βοήθειας και φιλοξενίας. Και τρίτον, ανάληψη άμεσων διπλωματικών πρωτοβουλειών για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στη Συρία, στο Ιράκ και στη Λιβύη, καθώς και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του τζιχαντισμού. Πριν από λίγο, πραγματοποίησα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας, Ματέο Ρέντσι, προκειμένου να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τα θύματα αυτού του τραγικού περιστατικού, αλλά και την υποστήριξή μου στην πρότασή του για άμεση σύγκληση έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης της μετανάστευσης στη Μεσόγειο. Παράλληλα, επανήλθα στην πρόταση που είχα υποβάλει την προηγούμενη εβδομάδα για σύγκληση διάσκεψης των ηγετών των μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι χώρες που επηρεάζονται πιο άμεσα από αυτό το φαινόμενο να συντονιστούμε καλύτερα για την ανάδειξή του στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Η αργοπορία κοστίζει ανθρώπινες ζωές.